Τους πρώτους μήνες της ζωής του στα ορυχεία, ο Ιβάν Ιβάνοβιτς ήταν πρωτοπόρος, δουλευταράς. Τώρα έχοντας πια κάμι, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί όλοι τον χτυπάνε καθώς περνούν. Όχι δυνατά, αλλά τον χτυπούν. Ο επιστάτης, ο κουρέας, ο κατανομέας, ο ομαδάρχης, ο φρουρός. Εκτός από τα πρόσωπα με οφήκια, τον χτυπούν και οι κακοποιοί. Ο Ιβάν Ιβάνοβιτς ήταν ευτυχισμένο που του έτυχε αυτή η δουλειά στο δάσο. Ο Φέντια Σάποφ, ένας έφηβος από το Αλτάι, Είχε εξαντληθεί νωρίτερα από τους άλλους, διότι ο παιδικός οργανισμός του δεν είχε σταθεροποιηθεί ακόμα. Γι' αυτό και ο Φέντια άντεξε δύο εβδομάδες λιγότερο από τους άλλους. Κατέπεσε γρηγορότερα. Ήταν ο μοναχογιός μιας χείρα και τον καταδίκασαν για παράνομο σφάξιμο ζώου, του μοναδικού αρνιού που έσφαξε ποτέ ο Φέντια. Οι εισφαγές αυτές ήταν απαγορευμένες από τον νόμο. Ο Φέντια έφαγε 10 χρόνια. Η δουλειά στα ορυχεία με εξουθενωτικού ρυθμού δεν έμοιαζε διόλου με την αγροτική και του έπεσε πολύ βαριά. Ο Φέντια θαύμαζε την ελεύθερη ζωή των ποινικών στο ορυχείο, αλλά στη φύση του υπήρχε κάτι που τον εμπόδιζε να τεκμηριάσει με του λοποδίτε. Αυτή η υγιή αγροτική αρχή, η εγγενή αγάπη και όχι η απέχθεια για τη δουλειά τον βοηθούσαν κάπω. Ήταν ο πιο νέο ανάμεσά μα και είχε κολλήσει αμέσω δίπλα στου πιο ηλικιωμένου, στον πιο θετικό τύπο τον Ιβάν Ιβάνοβιτς. Ο Σαβέγεφ ήταν φοιτητή του Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιών της Μόσχας, συγκρατού ενός μου στις φυλακές Μπουτύρκη. Συγκλονισμένο από όλα αυτά που είχαν δει τα μάτια του, έγραψε από το κελί του ένα γράμμα στον αρχηγό του κόμματο. Ω πιστό κομσομόλο, σίγουρο ότι τέτοιε πληροφορίε δεν φτάνουν μέχρι τον αρχηγό, η προσωπική του υπόθεση ήταν τόσο ασήμαντη Αλληλογραφία με την αναγωνιαστικιά του, στην οποία μοναδικό στοιχείο προπαγάνδας, παράγραφος 10 του άρθρου 58, ήταν τα γράμματα του ενός προς τον άλλο. Η οργάνωσή του, παράγραφος 11 του ίδιου άρθρου, αποτελούνταν από δύο άτομα. Όλα αυτά γράφονταν στα έντυπα της ανάκρισης, με τον πιο σοβαρό τρόπο. Όλοι σκέφτονταν ότι ακόμα και για τα τότε δεδομένα, ο Σαβέλιεφ θα γλίτωνε με μια απλή εκτόπιση. Σύντομα μετά την αποστολή του γράμματο, μια μέρα ετήσεων από αυτέ που είναι για του φυλακισμένου, κάλεσαν τον Σαβέλιεφ στο διάδρομο και τον έβαλαν να υπογράψει μια βεβαίωση επίδοση. Ο ανώτατο εισαγγελέα του ανακοίνωνε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με την επανεξέταση τη υπόθεσή του. Μετά από αυτό, τον Σαβέλιεφ τον ξανακάλεσαν μόνο μία φορά για να του παραδώσουν την καταδικαστική απόφαση της Ειδικής Επιτροπής. Δέκα χρόνια στρατόπεδο. Στο στρατόπεδο ο Σαβέλιεφ έπιασε πάτο πολύ γρήγορα, ακόμα δεν μπορούσε να κατανοήσει αυτή την αποτρόπαιη τιμωρία. Όχι ότι ήμασταν φίλοι, αλλά μα άρεσε να θυμόμαστε μαζί τη Μόσχα, τους δρόμου τη, τα μνημεία τη, τον ποταμό Μόσχοβα, θολό από ένα λεπτό στρώμα πετρελαίου Μαργαριταρένια Απόχρωση. Ούτε το Λένιγκραντ, ούτε το Κίεβο, ούτε οι Οδυσσό έχουν τέτοιου θαυμαστέ, θειασότε, οπαδού, ήμασταν έτοιμοι να μιλάμε ασταμάτητα για τη Μόσχα. Βάλαμε τη σιδερένια σόμπο που είχαμε κουβαλήσει στο ξυλόσπιτο, και παρότι ήταν καλοκαίρι την ανάψαμε. Ο ζεστό ξερό αέρα είχε μια ασυνήθιστη, εξαίσια μυρωδιά. Καθένα από εμά είχε συνηθίσει να αναπνέει την ξίνη μυρωδιά των πολυφορεμένων ρούχων, του υδρότα και ευτυχώ που τα δάκρυα δεν έχουν μυρωδιά. Κατά την συμβουλή του Ιβάν Ιβάνοβιτς βγάλαμε τα εσώρουχά μας και τα θάψαμε για τη νύχτα στο έδαφος. Ξεχωριστά φανέλες και σόβρακα, αφήνοντας έξω από το χώμα μια μικρή ακρούλα. Αυτό ήταν ένα μέσο που χρησιμοποιούσε ο λαός ενάντια στις ψήρε, που στα μεταλλεία αδυνατούσαμε να τις πολεμήσουμε. Πράγματι το πρωί οι ψήρες είχαν μαζευτεί στη μοναδική ελεύθερη ακρούλα. Καλυμμένο από του αιώνιου πάγου, το καλοκαίρι το χώμα μου τόσο που μπορούσε όντω να θάψει τα εσώρουχά σου. Βεβαίω έτσι ήταν το έδαφο εδώ, οι πέτρε ήταν περισσότερε από το χώμα. Αλλά και σε αυτό το πετρόδε παγωμένο έδαφο φύτρωναν πυκνά δάση από γιγάντιε λάρικες, με κορμού τρει αγκαλιέ. Η ζωτική δύναμη των δέντρων ήταν το μεγάλο διδακτικό μάθημα που μα έδινε η φύση. Κάψαμε τις ψήρες πλησιάζοντας στις φανέλες έναν δαυλό από την αναμένη φωτιά. Δυστυχώς, αυτή η έξυπνη μέθοδος δεν εξόντωνε την κόνιδα και την ίδια μέρα αναγκαστήκαμε να βράσουμε για πολλή ώρα και μανιασμένοι τα εσόρουχα στα μεγάλα κονσερβοκούτια. Τη φορά αυτή η απολύμανση ήταν αποτελεσματική. Τις μαγικές ιδιότητες της γης τις μάθαμε αργότερα όταν αρχίσαμε να τσακώνουμε αρουρέους, κοράκια, γλάρους, σκύρους, το κρέα οποιοδήποτε ζώο χάνει τη χαρακτηριστική οσμή του αν προτού το μαγειρέψει, το θάψει, στο χώμα. Φροντίζαμε να κρατάμε τη φωτιά άσβεστη, διότι τα σπίρτα μα ήταν ελάχιστα και τα φύλαγε ο Ιβάν Ιβάνοβιτ. Ιβάνο Είχε τη λήξη με τον πλέον σχολαστικό τρόπο τα απολύτιμα σπίρτα σε ένα κομματάκι καραβόπανο και σε κάτι κουρέλια. Κάθε βράδυ ακουμπούσαμε μεταξύ του δύο κούτσουρα, τα οποία σιγόκεγαν μέχρι το πρωί χωρί να σβήνουν και χωρί να φουντώνουν. Αν τα κούτσουρα ήταν τρία θα καίγονταν. Τον νόμο αυτό εγώ και ο Σαβέλιεφ τον γνωρίζαμε από τα μαθητικά θρανία ακόμη, ενώ ο Ιβάν Ιβάνοβιτς και ο Φέντια τον ήξεραν από παιδιά από τα χωριά τους. Το πρωί φυσούσαμε τα κούτσουρα, φούντωνε μια χρυσή φωτιά και πάνω στη φωτιά ρίχναμε έναν πιο χοντρό κορμό. Μοίρασα το πληγούρι σε δέκα μέρη, αλλά αυτό αποδείχτηκε δυσκολότατη δουλειά. Η επιχείρηση ταΐσματος 5.000 ανθρώπων με 5 ψωμιά ήταν πιθανότατα πιο εύκολη και απλή, από όσο για ένα κρατούμενο ήταν να χωρίσει τις δεκαήμερες προμήθειές του σε 30 μερίδες. Οι μερίδες, τα δελτία, ήταν πάντα δεκαήμερα. Στην Ήπειρο είχαν υπαναχωρήσει καιρό τώρα ως προς τα πενταήμερα. Δεκαήμερα. Συνεχή. Αλλά εδώ το σύστημα του δεκαήμερου κρατούσε πολύ πιο γερά. Στα τέλη Αυγούστου του 1929, η εργάσιμη εβδομάδα στην ΕΣΔΑ καταργήθηκε υπέρ της αδιάκοπης παραγωγής. Κάθε εργαζόμενος δούλευε πέντε συνεχόμενες μέρες, η έκτη ήταν αργία. Δεν υπήρχε κοινή αργία, κάτι που σε επίπεδο χώρας έδινε την εντύπωση συνεχούς δραστηριότητας. Αυτό το σύστημα διατηρήθηκε ως το 1940 χρονιά κατά την οποία η Σοβιετική Κυβέρνηση πρόσφερε στους εργαζόμενους την αργία της Κυριακής. Εδώ κανείς δεν θεωρούσε την Κυριακή γιορτή. Οι μέρες αργίας για τους κρατούμενους ορίστηκαν πολύ αργότερα, αφού του ολοκληρώθηκε η αποστολή μας στο δάσος. Ήταν τρεις φορές το μήνα, κατά την αυθαιρεσία της τοπικής διοίκησης που της είχε παραχωρηθεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τι βροχερέ μέρε ή τι υπερβολικά κρύε μέρε του χειμώνα για την ξεκούραση των κρατούμενων, υπολογίζοντάς τε ω αργίε. Ανακάτεψα και πάλι το πληγούρι, μην αντέχοντα αυτό το καινούριο μαρτύριο. Παρακάλεσα τον Ιβάν Ιβάνοβιτ Ιβάνο και τον Φέντια να με δεχτούν στην παρέα του και έδωσα το συσίτιό μου για την κοινή κατσαρόλα. Ο Σαβέλιεφ ακολούθησε το παράδειγμά μου. Από κοινού πήραμε ομόφωνα μια σοφία απόφαση να μαγειρεύουμε. Δύο φορές την ημέρα τα τρόφιμα δεν έφταναν με τίποτα για τρεις φορές. «Θα μαζεύουμε βατόμουρα και μανιτάρια», είπε ο Ιβάν Ιβάνοβιτς. «Θα πιάνουμε αρουραίους και πουλιά. Και μία μέρα ή δύο το δεκαήμερο θα τρώμε μόνο ψωμί». «Αν όμως πεινάσουμε δύο-τρεις μέρες πριν πάρουμε τα καινούργια τρόφιμα», είπε ο Σαβέλιεφ, «πώς θα κρατηθούμε να μην φάμε λίγο παραπάνω όταν θα έρθουν τα καινούργια. Αποφασίσαμε να τρώμε δύο φορές την ημέρα και στην έσχατη περίπτωση να κάνουμε τη σούπα πιο αραιή. Εδώ δεν θα, έκλεβε κανείς, είχαμε πάρει όλοι ό,τι μας αναλογούσε. Εδώ δεν είχαμε μεθύστακες μαγείρου, κλέφτες αποθηκάριους, δεν είχαμε άπλιστους επιτηρητές, λοποδίτες που να ιδιοποιούνται τα καλύτερα τρόφιμα. Όλη αυτή την ατελείωτη διοίκηση που καταλύστευε κατέτρωγε τους κρατούμενους ανεξέλεγκτα, άφοβα, ασυνείδητα είχαμε πάρει τα λύπη μας σε σβόλους κατεψυγμένου υδρολίπους. Φυτική μαργαρίνη παρασκευασμένη με τη μέθοδο της υδρογόνωσης. Ζάχαρη σε σκόνη, λιγότερη από την χρυσή σκόνη που ξέπλαινα στη σκάφη μου. Ψωμί, κολόδες, γλιτσερό ψωμί για το ψήσιμο του οποίου μοχθούσαν μεγάλοι. αμήμητοι μάστορες της παραποίησης του βάρους, αυτοί που τάιζαν και την διοίκηση των φουρναρέων. Το πληγούρι είχε καμιά εικοσαριά ονόματα, άγνωστα σε εμά, καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή μα. Σόργο, βρώμη, όλα αυτά ήταν για μα υπερβολικά μυστήρια και τρομακτικά. Το ψάρι που κατά του μυστικού πίνακε ισοτιμιών αντικαθιστούσε το κρέα ήταν ζαρωμένη ρέγγα που υποσχόταν να καλύψει το εντατικό ξόδεμα των πρωτεϊνών μας.